Και μετά από την παρουσίαση από τη Ζάρα Μουζάβη, όπως είδατε, συνεχίζουμε τη συνεδρία μέσα από προσκεκλημένους ομιλητές και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Μακλογιάννη Ηλία, ο οποίος εκπροσωπεί την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επινοινωνιών Ελλάδος και θα μιλήσει για θέματα τα οποία πιστεύω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού ενοποιούν την έννοια του μηχανικού και του πληροφορικού. Και το βήμα είναι δικό σας. Ευχαριστώ, Λεόντιε. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και να δώσω και συγχαρητήρια για την πολύ καλή διοργάνωση και την μεγάλη συμμετοχή και προσέλευση στο συνέδριο. Η δικιά μου η ομιλία δεν είναι επιστημονική όπως και η προηγούμενη, αλλά νομίζω έχει κάποιο ενδιαφέρον για σας, γιατί θα σας παρουσιάσει έναν επιστημονικό σύλλογο που αφορά τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και τους μηχανικούς υπολογιστών και ουσιαστικά περιλαμβάνει τους αποφύτους των τιμάτων των πολυτεχνείων της χώρας, τους ηλεκτρολόγους και τους μηχανικούς στα ΥΠΣΙΛΟΝ. Η ΕΜΙΠΕ στηρίζει το συνέδριο ΣΦΥΜΗ και πέρυσι το στήριξε και φέτος βοηθάμε όσο μπορούμε και ουσιαστικά η δικιά μου παρουσίαση έχει να κάνει με μια μικρή πληροφόρηση για το τι είναι ο σύλλογος και τι προσφέρει και ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες. Λίγα χρόνια την ιστορία του, είναι αρκετά παλιός σχετικά σύλλογος, είναι κομμάτι του τεχνικού επιμελητηρίου, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Ιδρύθηκε το 1987. Το 2006 μετονομάστηκε όπως υφίσταται η σημερινή του ονομασία και μέχρι σήμερα εκπροσωπεί πάνω από 12.000 μηχανικούς με βασικό στόχο την προώθηση των επιστημονικών και επαγγελματικών του συμφερόντων. Σαν επιμέρους στόχους έχουμε ορίσει 5 άξονες τους οποίους θέλουμε να προωθήσουμε ως Ένωση. Ο πρώτος άξονας είναι η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα, αλλά θέλουμε να δώσουμε εργαλεία και θα δείτε και συνέχεια συμμετέχουμε και σε ερευνητικά έργα του 7ου πλαίσιου στήριξης που βοηθάνε την επιχειρηματικότητα και δίνουν εργαλεία για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε κομμάτια έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι το κομμάτι της βιωτρικής τεχνολογίας που παρουσιάστηκε πιο πριν, αλλά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με έξυπνα και ευφύ περιβάλλοντα, έξυπνες πόλεις, ενσωματωμένα συστήματα, αισθητήρες. Άρα, δραστηριοποιούμαστε σε κάποια ερευνητικά προγράμματα σε αυτές τις περιοχές. Κάνουμε παρεμβάσεις, συμμετέχουμε σε διαβουλεύσεις, τόσο όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου, αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό της πολιτείας. Υπάρχουν εκπρόσωποι μας που δουλεύουν μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυξης στα επιχειρησιακά πλαίσια της ψηφιακής σύγκλησης. Οπότε έχουμε το λόγο μας εκεί και ουσιαστικά προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις απόψεις των μελών μας και να δώσουμε κατευθύνσεις για την ενίσχυση του ρόλου των επιστημόνων πληροφορικής και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε συνέδρια, να επιχορηγούμε συνέδρια, να βοηθάμε τη διάχυση της γνώσης και την εκπαίδευση των μελών μας και να δημιουργήσουμε κάποιες υποδομές. Θα σας πω δύο πραγματάκια για το πόρταλ που αναπτύσσουμε και το μητρό των μελών μας. Το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς χρηματοδότηση από το κράτος. Είναι από συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα, οπότε ό,τι υποδομές φτιάχνονται αυτή τη στιγμή φτιάχνονται από ιδίους πόρους και όχι από κρατική χρηματοδότηση. Η Ένωση έχει οργανώσει διάφορες ημερίδες. Μόλις προχθές οργανώθηκε μια ημερίδα που λέγεται Connected World, με τη συμμετοχή και της Ένωσης. Αφορούσε τεχνολογίες Internet of Things, Future Internet, αισθητήρες, έξυπνες πόλεις. Και γενικά συμμετέχει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως φαίνονται στην παρούσα διαφάνεια, που βοηθάνε την προβολή και την αξιοποίηση του επιστημονικού ρόλου των μελών της Ένωσης. Έχουμε συνέργειες με πάρα πολλούς ακαδημαϊκούς φορείς και οργανισμούς, είτε είναι πανεπιστήμια,
είτε είναι ενώσεις, δηλαδή δεν δρούμε ανταγωνιστικά με την ΕΠΗ ή με, με το ΤΕΕ ή με το ΣΕΠΕ, αλλά μαζί με αυτούς συνεργαζόμαστε. Είπα και πριν ότι έχουμε συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διαβούλευση στο στρατηγικό πλαίσιο και συμμετέχουμε και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, όπως είναι το Κοράλια και, και η Ένωση Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού, το ΕΛΑΚ. Τώρα, όπως είπα και πριν, οι πόροι της Ένωσης προέρχονται κυρίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. Έχουμε συμμετέχει σε δύο ερευνητικά έργα, τα οποία μόλις τελείωσαν. Το πρώτο όργο λέγεται Πόστο και αφορούσε κυρίως την ανάπτυξη εφαρμογών και την δημιουργία βιβλιοθηκών και εργαλείων ανάπτυξης, τα οποία θα αξιοποιούσαν την υποδομή του Galileo Egnos, που είναι ένα location-based σύστημα για τον ευρωπαϊκό χώρο. Η δικιά μας η συνεισφορά σε αυτά τα έργα είναι το κομμάτι της αξιολόγησης των εργαλείων, της διάχυσης της γνώσης και της πιλωτικής δοκιμής των τεχνολογιών που αναπτύσσονται στα πλαίσια του έργου. Παρόμοια ήταν και η συμμετοχή στο έργο Modus, στο οποίο ουσιαστικά υπήρχαν κάποια εργαλεία και μια βιβλιοθήκη ανάπτυξης για εφαρμογές σε ενσωματωμένα συστήματα. Βλέπετε ότι είμαστε πολύ κοντά στο κομμάτι αυτό της περιοχής των αισθητήρων και της διάχυτης υπολογιστικής. Οπότε και άλλες προσπάθειες ερευνητικές που κάνουμε και κάποια άλλα προγράμματα που έχουμε ήδη υποβάλει και περιμένουμε είναι σε αυτές τις περιοχές των έξυπνων πόλεων και των αισθητήρων. Και εδώ ο ρόλος μας ήταν να αξιολογήσουμε τα εργαλεία που παρήγαγαν αυτά τα έργα. Μέσα λοιπόν από αυτά τη συμμετοχή μας, προσπαθούμε να φτιάξουμε τις υποδομές για να ενισχύσουμε το ρόλο της Ένωσης. Έχουμε υποκατασκευή το νέο site μας. Το υπάρχον είναι στη διεύθυνση computerengineers.gr. Σε πολύ λίγο καιρό θα βγει και το καινούριο site, το οποίο είναι αναπτυγμένο σε τεχνολογίες LifeRay. Ενώ γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και με το Μητρό, ουσιαστικά προσπαθούμε να πάρουμε τον κατάλογο που έχει το ΤΕΕ αυτή τη στιγμή. Το ΤΕΕ, το μόνο που μας δίνει είναι ουσιαστικά ένα όνομα και ένα αριθμό Μητρό και κάποια διεύθυνση η οποία μπορεί να μην ισχύει πλέον. Με καινούργιες λοιπόν τεχνολογίες, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα Μητρό μελών, το οποίο εκτός από την απλή καταγραφή των μελών, να μπορεί να έχει και στοιχεία σχετικά με τις ειδικές δεξιότητες που μπορεί να έχει κάποιο μέλος, τα ενδιαφέροντά του, τις προτιμήσεις του και την διάθεση του να συμμετέχει σε κάποιες ομάδες εργασίας. Άρα, λοιπόν, κάποια τεχνικά θέματα που αφορούν το πώς θα πάρουμε την πληροφορία από το ΤΕΕ και φυσικά πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο εύκριστη αυτό το μηχανισμό και ουσιαστικά να μπορούμε να έχουμε στοιχεία για την σύνθεση του επιστημονικού δυναμικού του κλάδου, τις δυνατότητες του, τις προτιμήσεις του και την δυνατότητα να καταρτίζουμε ομάδες εργασίας και επιτροπές με τα κατάλληλα στελέχη κάθε φορά. Φτάνω στις δύο πιο βασικές διαφάνειες της παρουσίασης, ουσιαστικά γιατί να πρέπει να γραφτεί κάποιος στην Ένωση. Το κόστος εγγραφής είναι πάρα πολύ μικρό, είναι 2 ευρώ το χρόνο και είναι συμβολικό, δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό κόστος. Τα ωφέλη όμως πιστεύουμε ότι είναι αρκετά για τα μέλη και είναι κάτι που θα το δείτε μπροστά σας. Είσαστε πολύ κοντά στο πτυχίο οι περισσότεροι από εσάς, οπότε σε 1-2 χρόνια θα είστε επιλέξιμοι για την συμμετοχή σας στην Ένωση Μηχανικών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος. Άρα λοιπόν μιλάμε για δικτύωση με επιχειρήσεις, με άλλα μέλη, με πανεπιστήμια. Γίνονται συνέχεια προσπάθειες για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε για τα μέλη μας ειδικές τιμές σε σεμινάρια και σε μεταπτυχιακά. Ήδη υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, θα τα δείτε και στο site, με πανεπιστήμια που προσφέρουν εκπτώσεις σε δίδακτρα και τα μέλη μας. Ο στόχος με τις νέες τεχνολογίες του Μητρώου και του Portal είναι να παρέχουμε προσωποποιημένη πληροφόρηση, δηλαδή ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του καθενός, να δίνουμε την πληροφορία που χρειάζεται
και τον ενδιαφέρει κάθε φορά. Το κάθε μέλος θα μπορεί να βάζει το μίνι βιογραφικό του και να αιτείται να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία σε ένα κατάλογο επιστημόνων. Είναι μια άλλη μορφή κοινωνικής δικτύωσης. Θα μου πει κανείς γιατί να το κάνω. Γι' αυτό υπάρχει το Facebook, το LinkedIn και τόσα άλλα πολλά επαγγελματικά εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Το σημαντικότερο προσφέρει ένα τέτοιο εργαλείο είναι ότι υπάρχει η διαδικασία της πιστοποίησης. Δηλαδή, ο σύλλογος αναλαμβάνει να πιστοποιήσει με κάποιο τρόπο ότι τα στοιχεία που δίνεται συμβαδίζουν με τα στοιχεία που δηλώνεται στο τεχνικό επιμελητήριο. Οπότε κάνει κάποιος πιο επίσημη και πιο έγκυρη την πληροφορία που υπάρχει μέσα στο Μητρό. Άρα λοιπόν, με την συμμετοχή σας στην Ένωση, ουσιαστικά εξασφαλίζεται και πρόσβαση στην έγκυρη και σωστή πληροφόρηση που συλλέγει η Ένωση μέσα από τα διάφορα μέλη της, αλλά και την δυνατότητα να συμμετέχετε σε ομάδες εργασίας που σίγουρα πρέπει να ενισχυθούν και πρέπει να προβληθεί ο ρόλος των επιστημόνων της πληροφορικής και μέσω του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί ίσως είμαστε λίγο στην άκρη αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε και να κερδίσουμε περισσότερο ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής πολιτικής της πληροφορικής στη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Ή δηλαδή υπήρχαν κάποια θέματα όπως με το μάθημα της πληροφορικής στα λύκεια, με την ενσωμάτωση όχι της πληροφορικής στους άξονες του επόμενου ΕΣΠΑ, του επόμενου επιστημονικού πλαισίου, και υπήρχαν κάποιες κέρδες παρεμβάσεις, άλλες φορές με επιτυχία και άλλες φορές χωρίς. Ωστόσο, κάνουμε κάποια στιγμή, κάνουμε συνέχεια τον αγώνα μας για να εγκαθιδρύσουμε το ρόλο των επιστημόνων πληροφορικής και μηχανικών υπολογιστών στη χώρα. Αυτά είναι και λίγα λόγια για την διαδικασία εγγραφής. Όταν με το καλό πάρετε το πτυχίο σας και είσαστε επιλέξιμοι για να μπείτε στην Ένωση. Υπάρχει αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων, άρα γίνεται στην αρχή κάποια επικοινωνία διαζώσης και συνέχεια μπορεί να αποκτήσει κάποιος ένα κωδικό και να βάλει τα προσωπικά του στοιχεία στο πόρταλ. Μέσα στις δραστηριότητες είναι η αποστολή newsletters, ενημερωτικών στοιχείων, άρα από τη στιγμή που θα γραφτεί σε αυτήν την υπηρεσία θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αυτή την προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά είναι τα στοιχεία της Ένωσης, το site, το email. Μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε ερώτηση εκεί και εδώ αν υπάρχει κάποιο θέμα για διευκρίνηση μέσα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την στήριξη του συνεδρίου.